Η σημερινή εορτή, αγαπητοί μοδραφοί, της Παναγίας Θεοτόκου, των εισοδίων της Παναγίας Μεστάγια των Αγίων, είναι μεγάλη θεομητορική εορτή. Είναι η δεύτερη μεγάλη θεομητορική εορτή. Η πρώτη είναι η γέννηση της Παναγίας Θεοτόκου και βεβαίως μετά έχουμε την είσοδο των Αγίων, στην είσοδο της Παναγίας Μεστάγια των Αγίων. Και ακολούθως μετά είναι, μετά από 12 χρόνια που παρέμεινε μέσα στα Άγια των Αγίων, μετά έχουμε τη μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι και θεομητορική και δεσποτική εορτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μελετήσει κανείς την εορτή αυτή επί τη βάση της ερμηνείας της Εκκλησίας, όχι να λέει κανείς ό,τι θέλει. Η Εκκλησία είναι εκείνη η οποία ερμηνεύει. Και όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ζουν μέσα στην Εκκλησία και έχουν νου Χριστού. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάσουμε τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, τότε καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό το μεγάλο γεγονός. Χθες, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, επειδή καθορίζει η Εκκλησία μας κάθε φορά, κατά τη διάρκεια του Εσπερινού να διαβάζονται κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, το δεύτερο κείμενο που διαβάσαμε χθες ως ανάγνωσμα για την εορτή αυτή αναφέρεται από το τρίτο βιβλίο των Βασιλειών και μάλιστα το 8ο κεφάλαιο, εκεί ακριβώς που δείχνει πώς έγιναν τα εγγένεια του ναού του Σολομώντος. Ο Σολομών ίδρυσε και ανοικοδόμησε ναό και είναι ο πρώτος ναός τον οποίο ανοικοδόμησα. Μέχρι τότε υπήρχε η σκηνή του μαρτυρίου. Ανοικοδόμησε λοιπόν ο Σολομών, ο σοφός αυτός βασιλεύς, ο Υιός του Δαβίδ, ναόν. Και όταν τελείωσε η ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού, τότε έπρεπε να κάνουν τα εγγένειά του. Και περιγράφει εκεί το βιβλίο, το τρίτο βιβλίο των Βασιλειών, ότι διέταξε ο Σολομών να μεταφέρουν τη σκηνή του μαρτυρίου, μέσα στην οποία σκηνή του μαρτυρίου υπήρχαν οι διαθήκες, οι πλάκες της διαθήκης, υπήρχε η στάμνα που είχε το μάνα, το οποίο συγκέντρωναν κατά τη διάρκεια της πορείας του στην έρημο, και η ράβδος του Αρών. Είναι γεγονότα που δείχνουν την ανάβαση του Μωυσέως επάνω στο όρο Σινά, μέσα στη δόξα, και παρέλαβε το νόμο του Θεού. Στη συνέχεια ο Αρών, η ράβδος του Αρών, δείχνει ότι αυτός είναι ο αρχιερεύς, και το μάνα είναι αυτό το οποίο έδινε ο Θεός για να τρώνε, και είναι το μάνα, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Βλέπετε λοιπόν εντελώς αυτά συμβολικά, που σημαίνει οι εντολές του Θεού μέσα στη Θεοπτία, είναι η ιεροσύνη, αρχιεροσύνη του Άρων και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλα αυτά είναι προτυπώσεις της Νέας Διαθήκης, αυτά που ζούμε εμείς. Οπότε διέταξε ο Σολομών να μεταφερθεί από τη Σιών αυτή η σκηνή του μαρτυρίου και να τοποθετηθεί σε ένα συγκεκριμένο μέρος, στο πιο σημαντικό μέρος, αυτό που λέμε τα Άγια των Αγίων, να μεταφερθεί μέσα στο ναό. Και το πήρανε οι ιερείς, μετέφεραν οι ιερείς τη σκηνή του μαρτυρίου, προηγείτο ο Σολομών. Και πήγαν και τοποθέτησαν αυτά τα ιερά αντικείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, την Κιβωτό της Διαθήκης, όχι του Νοέ, της Διαθήκης, τα τοποθέτησαν μέσα σε αυτή την περιοχή και αυτό λέγεται Άγια των Αγίων. Η Εκκλησία ερμηνεύει αυτά τα γεγονότα και γι' αυτό ακριβώς τοποθετήθηκε χθες και διαβάσαμε αυτό το ανάγνωσμα που αναφέρεται στα εγγένεια του ναού του Σολομώντος. Και μάλιστα λέγεται εκεί ότι όταν τοποθέτησαν την Κιβωτό της Διαθήκης στο σημείο εκείνο, κατέβει η νεφέλη Κυρίου. Όταν λέει κατέβει η νεφέλη του Κυρίου, είναι κατέβει και η άκτη στη δόξα. Δηλαδή η άκτη στη δόξα ως νεφέλη φωτεινή και επεσκίασε το μέρος εκείνο που τοποθέτησαν στα Άγια των Αγίων. Τόσο πολύ ήταν αυτή η δόξα, ώστε δεν μπόρεσε να παραμείνουν οι ιερείς μέσα στο ναό και βγήκαν έξω από το ναό. Δεν μπόρεσαν να αντέξουν αυτή τη μεγάλη παρουσία, γιατί αυτό το φως ήταν η παρουσία του Θεού. Και λέει εκεί το βιβλίο των Βασιλειών, και έπλησεν
η δόξα Κυρίου το ναόν του Κυρίου. Είναι εκπληκτική αυτή η φράση. Η δόξα του Κυρίου. Η δόξα του Κυρίου είναι το φως του Κυρίου. Είναι το φως, το άκτης, το φως. Είναι η νεφέλη του Κυρίου. Και γέμισε όλων των οίκων Κυρίου. Γι' αυτό δεν μπόρεσαν να παραμείνουν οι ιερείς μέσα σε αυτό το φως και βγήκαν έξω. Δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, λέει, να κάνουν οποιαδήποτε ακολουθία μέσα σε αυτό το ναό. Και αυτό είναι τα εγγένεια του ναού του Σολομώντος. Η Εκκλησία, όταν ερμηνεύει τα γεγονότα αυτά της Παλαιάς Διαθήκης, τα ερμηνεύει όχι κατά γράμμα, ούτε με αλληγορικό τρόπο, τα ερμηνεύει τυπολογικά. Είναι η τυπολογική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Όταν λέμε τυπολογική ερμηνεία, όπως έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, εννοούμε ότι ένα γεγονός το οποίο συνέβη στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό θεωρείται ως τύπος ενός άλλου γεγονότος που ο Θεός δημιουργεί, ο Θεός κάνει σε άλλες χρονικές περιόδους. Και η τυπολογική ερμηνεία αυτού του γεγονότος είναι ακριβώς τα εισόδια της Παναγίας μας στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή, όπως τότε έφεραν την κυβωτό της Διαθήκης και τα έβαλαν μέσα στο ναό, τώρα βλέπουμε την Παναγία, η οποία είναι ο πραγματικός ναός του Θεού και είναι αυτή η οποία δέχτηκε τη δόξα του Θεού. Τώρα πια δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο και τα αντικείμενα τα εξωτερικά, είναι ένας άνθρωπος. Η υπεραγία Θεοτόκο, ο εκλεκτότερος καρπός όλης της δημιουργίας, όλου του ανθρωπίνου γένους. Αυτή είναι ο ναός του Θεού. Σήμερα εισάγεται εν το οίκο του Κυρίου, καθαρότατος ναός εισάγεται εις τον οίκο του Κυρίου. Την απεσκίασε η δόξα του Θεού. Οπότε αυτό που λέει εκεί το βιβλίο των βασιλειών, και έπλησε η δόξα του Κυρίου, το ναόν του Κυρίου, είναι εδώ μια απόλυτη ερμηνεία η οποία συμβαίνει και η οποία συνδέεται με την Παναγία μας. Αυτή είναι ο πραγματικός ναός του Κυρίου που έδωσε τη σάρκα της για να γεννηθεί ο Χριστός. Κρατούσε μέσα στην κοιλία της αργότερα, βέβαια, μετά τον Ευαγγελισμό, κρατούσε μέσα στην κοιλία της τον Χριστό και είναι ναός του Κυρίου και μέσα σε αυτήν είναι η άκτιστη δόξα του Κυρίου. Η επόμενη ερμηνεία είναι ότι όταν δείτε πώς γίνουν τα εγγένεια ενός Ορθοδόξου ναού, θα δείτε ότι ακριβώς γίνεται με αυτόν τον τρόπο, όπως το έκανε ο Σολομών, ο βασιλεύς. Όπως περιέγραψα προηγουμένως, μετέφεραν την κυβωτό της Διαθήκης. Τώρα δεν μεταφέρουν κυβωτό Διαθήκης. Τώρα, όταν γίνεται εγγένεια του ναού, μεταφέρει ο αρχιερεύς πάνω στο δισκάριο τα λείψανα των Αγίων. Αυτή είναι η Άγιο Ναός του Θεού. Οι Άγιοι είναι τα πραγματικά μέλη του σώματος του Χριστού και τα φέρουν μέσα στο ναό και τα τοποθετούν επάνω στην Αγία Τράπεζα. Είναι η ίδια κίνηση, η ίδια πράξης και οι τάξεις που γίνεται στα εγγένεια του ναού. Όταν διαβάζει κανείς τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα εγγένεια ναού, και θα τα έχετε παρακολουθήσει, είναι ακριβώς όπως έγιναν τα εγγένεια του ναού του Σολομώντος και φυσικά όπως ακριβώς έγινε με την Παναγία. Και γίνονται τα εγγένεια και τοποθετούνται τα ιερά λείψανα των Αγίων, των Μαρτύρων, και έτσι εγγενιάζεται ο ναός. Και έτσι η Αγία Τράπεζα και το Ιερό Βήμα είναι τα Άγια των Αγίων της Καινής Διαθήκης. Επαναλαμβάνω, η Παναγία ήταν ο ναός, ο Άγιος του Θεού. Αλλά και εμείς ο καθένας είναι η άλλη τυπολογική ερμηνεία. Ο κάθε ένας χριστιανός με το Άγιο Βάπτισμα και το Άγιο Χρίσμα γίνεται ναός του Αγίου Πνεύματος. «Εμείς είστε ναός Θεουζώντος», λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Είστε ναοί του Θεού του Ζώντος».
Και γι' αυτό θα πρέπει να καθαρίζετε την καρδιά σας για να κατοικήσει μέσα ο Χριστός. Και μέσα στο βάθος της υπάρξεώς μας είναι η χάρις του βαπτίσματος και η χάρις του χρίσματος. Και ο κάθε ένας είναι ναός του Θεού και μέσα έχει τα Άγια των Αγίων που είναι, επαναλαμβάνω, το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Βλέπετε λοιπόν πως ερμηνεύονται τυπολογικά τα γεγονότα αυτά. Ένα ιστορικό γεγονός στην Παλαιά Διαθήκη εφαρμόστηκε στη ζωή της Παναγίας μας, εφαρμόζεται στη ζωή της Εκκλησίας με τα εγγένεια του Ιερού Ναού και εφαρμόζεται και στη ζωή του κάθε ενός από μας. Γι' αυτό όταν εορτάζουμε τα γεγονότα αυτά δεν τα εορτάζουμε απλώς για να έχουμε μια ιστορική μνήμη. Φυσικά γίνεται και αυτό, ότι η Παναγία είναι στα Άγια των Αγίων, αλλά έχει και συνέχεια, έχει συνέχεια τη ζωή της Εκκλησίας και τη ζωή του κάθε χριστιανού που είναι μέλος της Εκκλησίας και μέλος του Σώματος του Χριστού. Έτσι να εγγενιάζουμε και εμείς και να ζούμε το δικό μας ναό και έτσι να ζούμε ως ναός του Θεού ζώντος. Και όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, να ερχόμαστε ως ναός Θεού ζώντος. Και όταν βγαίνουμε από την Εκκλησία, μετά που θα προσευχηθούμε και θα κοινωνήσουμε, να είμαστε ναός Θεού ζώντος. Ένας ναός ο οποίος θα κινείται. Ένας ναός ο οποίος θα πηγαίνουμε στο σπίτι μας, θα πηγαίνουμε στην εργασία μας και θα μετακινείται. Ένας ναός Θεού ζώντος. Με αυτή την έννοια εορτάζουμε και σήμερα τα εισόδια της Παναγίας μας και τα εισόδια τα δικά μας. Δια πρεσβειών της Παναγίας μας, ο Θεός να μας φωτίζει για να γίνουμε και εμείς ναός Θεού ζώντος. Αμήν.